Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την εφαρμογή των μέτρων νωρίτερα. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων ώστε να αποφασίσει αν τα μέτρα θα ισχύουν πριν από τις 3 Ιανουαρίου. Θέλουμε να δούμε και τα σημερινά και τα αυριανά κρούσματα, διευκρίνησε χαρακτηριστικά. Ενώ εξήγησε ότι υπάρχουν δύο στοχεύσεις. Εάν χρειαστεί να μεταφερθούν τα μέτρα νωρίτερα, κάτι που θα μας πει η Επιτροπή. Και να πείσουμε τον κόσμο, εάν θεωρεί ότι έχει εκτεθεί, ακόμα και αν δεν έχει συμπτώματα, να μην έρθει σε επαφή με άτομα με μεγαλύτερη ηλικία στο οικογενειακό τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Ο κ. Πλεύρης προειδοποιεί ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι επικίνδυνη για τις μεγάλες ηλικίες και κάλεσε τους νέους να προσέχουν ιδιαίτερα. Σημείωσε ότι η μετάλλαξη όμικρον άγγιξε ήδη το 70% των ημερήσιων κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες στην Αττική, ενώ τη Δευτέρα καταγράφηκαν 9.284 κρούσματα. Για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση στη σκιά της εξάπλωσης όμικρον, μίλησε στο Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνος Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας από τις 3 Ιανουαρίου σε εστίαση και διασκέδαση. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι η εστίαση δεν θα έχει ζημιά. Διασκέδαση πράγματι θα υποστούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συζήτηση στο τραπέζι για παράταση των διακοπών στα σχολεία, διευκρίνησε μέσω του Sky ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογιώργης. Οι γιορτινές ημέρες αποτελούν στην ροή του χρόνου και ο καθένας μας αυτό το ξέρει, μία ανάκληση γεγονότων και σκέψεων που αφορούν το χρόνο που πέρασε. Διεθνώς το 2021 θεωρείται ως το έτος πραγματικά θαυμαστής πορείας και εξέλιξης του τομέα των εμβολίων. Άρχισε με τα εμβόλια κατά του COVID που αποδείκνυαν σε τυχεοποιημένες μελέτες την εξαιρετική αποτελεσματικότητά τους. Σήμερα υπάρχουν 26 εμβόλια κατά του κορονοϊού που έχουν εγκριθεί τουλάχιστον από ένα εθνικό φορέα αξιολόγησης, ενώ άλλα 200 είναι υπό ανάπτυξη. Νέες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί για την βελτίωση και την έκβαση της νόσου, ενώ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία προγράμματα μαζικού εμβολιασμού σε πάρα πολλές χώρες, τις οποίες ανάμεσα περιλαμβάνεται και η χώρα μας. Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού Ελευθερία ξεκίνησε την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας με το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο εμβόλιο, το εμβόλιο της Pfizer. Να θυμηθούμε την περιορισμένη αρχικά διαθεσιμότητα των εμβολίων που επέβαλε την προτεραιοποίηση των ατόμων για εμβολιασμό με βάση την εκτίμηση κινδύνου, σοβαρής νόσου και θανάτου, με επιβαρυντικό παράγοντα κυρίως στην ηλικία. Τη σταδιακή εν συνεχεία προσθήκη και άλλων εμβολίων, της AstraZeneca, της Moderna, της Johnson & Johnson, την διαμόρφωση των συστάσεων εμβολιασμού, όπως καθορίζονταν από τα επιδημιολογικά μας δεδομένα και τις μελέτες ελληνικές και διεθνείς, κυρίως από το Ισραήλ που ήταν το πρωτοπόρο στην παρουσίαση δεδομένων από μελέτες. Ο αρχικός ενθουσιασμός εμφάνισε στη συνέχεια μια μικρή χαλάρωση, κάμψη, λόγω της εμφάνισης των αναποφάσιστων, των αρνητών του εμβολιασμού, αλλά και της αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας των εμβολίων λόγω της εμφάνισης των μεταλλάξεων. Από το αρχικό στέλεχος της Ιουχάν είχαμε την εμφάνιση της μετάλλαξης της Βρετανικής και εν συνεχεία τους μετά από το Μάιο την μετάλλαξη Δέλτα που ήταν πραγματικά η μετάλλαξη που έκανε την ανατροπή. Κύριο θέμα έρευνας αλλά και καθοριστικός παράγων για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού αποτέλεσαν οι μελέτες της ανοσίας που δημιουργείται από το εμβόλιο. Είναι περιττό να πούμε ότι η προοπτική με την εμφάνιση των μεταλλάξεων της επίτευξης μιας κατάστασης ελεύθερης από COVID ακυρώθηκε. Στο πρόγραμμα εμβολιασμού προσθέθηκε ο εμβολιασμός σταδιακά των εφήβων 12-17 ετών και πρόσφατα και των παιδιών, όπως γνωρίζετε, με τη μικρότερη ηλικία από 5
έως 12 ετών, ενώ προστέθηκε στο πρόγραμμα έγκαιρα η χορήγηση ενισχυτικής δόσης στη χώρα μας λόγω της εμφάνισης και της παραλλαγής όμικρον. Οι γιορτινές ημέρες περνούν με τη σκιά της νέας μετάλλαξης όμικρον και τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα και που έχουν διαπιστωθεί δείχνουν την μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού. Ήδη προδημοσιευμένη μελέτη από την Νότια Αφρική δείχνει ότι ο κίνδυνος εισαγωγής με την παραλλαγή όμικρον είναι μικρότερος μεν σε σύγκριση με την Δέλτα. Η διάρκεια νοσηλείας είναι επίσης κατά 40% μικρότερη. Τα δεδομένα της θνησιμότητας ακόμη θέλουν τεκμηρίωση, ενώ ο κίνδυνος από τις επαναλυμώξεις με τη μετάλλαξη όμικρον είναι φαίνεται πολύ μεγαλύτερος και από τον αναφερόμενο ως τριπλάσιο. Φαίνεται δηλαδή ότι ο παράγων επαναλύμωξη υποεκτιμάται μέχρι τώρα.